Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάποια ρούχα που έχω αγοράσει το τελευταίο διάστημα. Έχω κάνει κι άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο δεν το έχω ανεβάσει ακόμα, γιατί προέκυψαν κι αυτές οι αγορές, οπότε είπα να κάνω ένα και να δείξω και εκείνο, το οποίο θα δείτε στο τέλος του βίντεο, και τα πράγματα που πήρα τώρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αγόρασα είναι αυτά εδώ τα παπουτσάκια από το Stradivarius, τα οποία είναι απλά καθημερινά και τα οποία τα πήρα νομίζω 20 ευρώ. Επίσης πήρα και αυτή την μπλούζα που φοράω από τα Stradivarius, η οποία είναι μία απλή φούτερ με γράμματα μπροστά, μακριμάνικη, σε μπορντό χρωματάκι. Και πήρα επίσης το ίδιο χρώμα σε κοντομάνικο, οποίο νομίζω το πήρα 4-5 ευρώ κάπου εκεί. Αυτή τη φούτερ την πήρα νομίζω 10 έκανε τώρα με τις εκπτώσεις. Επίσης πήρα και ένα ζακετάκι, το οποίο είναι αμάνικο, σε μπέζ χρωματάκι, το οποίο δεν θυμάμαι πόσο έκανε, η αλήθεια είναι. Νομίζω έκανε 20 ευρώ, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Το οποίο είναι αυτό και έχει τσεπούλες εδώ. Τώρα δεν θα φαίνεται καλά στην κάμερα, αλλά από πάνω είναι απλό έτσι αμάνικο. Και έρχεται μέχρι κάτω που έχει τις τσεπούλες. Πήρα επίσης από τα Stradivarius μία τσάντα μαύρη. Αυτή εδώ. Αυτή την πήρα 16 ευρώ από 24 νομίζω. Σήμερα πήγα στο Stradivarius πάλι και πήρα αυτό εδώ το πορτοφολάκι, το οποίο έκανε από 8 ευρώ 6. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρωματάκι του και το βρήκα έτσι και το πήρα. Μαζί με αυτό όμως πήρα και ένα τζιν που ήθελα από καιρό να πάρω. Έψαχνα να βρω ένα τζιν που να μου αρέσει. Και βρήκα αυτό εδώ, το οποίο το είχε και σε πολύ καλή έκπτωση, από 26 το είχε στα 13. Και είναι αυτό εδώ, τώρα πώς να σας το δείξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό εδώ, το οποίο στην άκρη έχει φερμουάρ. Είναι, εδώ γράφει ότι είναι, πώς το λένε, χαμηλοκάβαλο, αλλά τώρα δεν ξέρω, επειδή είμαι εγώ κοντή, δεν είναι χαμηλοκάβαλο, έρχεται δηλαδή μέχρι πάνω από τη δουλειά. Αλλά μου άρεσε γιατί δεν είναι και το απλό που δεν έχει καθόλου σχισίματα, έχει λίγα και λίγα, γιατί δεν θέλω να έχει και πάρα πολλά. Και το είχε και σε πολύ καλή έκπτωση, οπότε είπα να το πάρω, μου άρεσε και σαν εφαρμογή όταν το δοκίμασα. Και πάμε λοιπόν στα γυαλιά που αγόρασα από το κατάστημα Ojo. Και είναι αυτά τα μαύρα. Ήθελα να πάρω ένα καλό γυαλί το οποίο να μ' αρέσει, να ταιριάζει στο σχήμα του προσώπου μου και πήρα αυτά εδώ τα μαύρα τα οποία είναι απλά. Έχει γενικά πολύ ωραία σχέδια και δεν ξέρω αν το ξέρετε το κατάστημα, αλλά είναι, αγοράζετε δύο και πληρώνετε το ένα το πιο ακριβό. Οπότε πήγαμε ένα φίλο μου, πήρε αυτό στο δικό του το σχέδιο που του άρεσε, πήρα και εγώ αυτό και συνολικά πληρώσαμε 70 ευρώ από 35 ευρώ ο καθένας. Και τελευταίο λοιπόν είναι αυτό εδώ το μποτάκι που αγόρασα, το οποίο το αγόρασα από το κατάστημα Voi Noi και το πήρα 15 ευρώ. Είναι, τώρα να πω, χακί, γκρι χακί, κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι περίεργο το χρώμα του, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το πάρω. Και τώρα θα σας δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση με μακιγιάζ και προϊόντα
περιποίησης της επιδερμίδας. Το πρώτο που αγόρασα, μάλλον θα σας δείξω τα τέσσερα πρώτα τα οποία αγόρασα από το Feel Unique και είναι αυτό εδώ το μολύβι ματιών, το Scandal Eyes της Rimmel, το οποίο είναι ένα χρωματάκι beige για την εσωτερική πλευρά των βλεφαρίδων, των ματιών. Γιατί δεν είχα ανάλογο τέτοιο χρώμα, είχα μόνο άσπρο, το οποίο νομίζω κάνει τα μάτια λίγο περίεργα, δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζει. Αυτό πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πήρα και δύο μάσκαρες, ένα είναι της L'Oréal το Telescopic και το άλλο είναι της Maybelline το Lash Sensational. Ακόμα δεν τα έχω δοκιμάσει, οπότε δεν μπορώ να σας πω αν άρεσαν ή όχι, αλλά θα σας κάνω αντίστοιχο review. Επίσης, πριν από πολύ... Α, ναι, ξέχασα. Ένα τελευταίο πραγματάκι που πήρα από το Feel Unique είναι της Rimmel το Brow This Way, το οποίο είναι μια παλετίτσα για τα φρύδια. Και έτσι όπως την είδα, μου άρεσε και ήθελα να τη δοκιμάσω. Είναι λοιπόν αυτά τα δύο χρώματα. Αυτό είναι το σκούρο, είναι σε μορφή gel και το βάζετε για να δημιουργήσετε τριχούλες. Και από πάνω, για να το σετάρετε, βάζετε αυτό το χρωματάκι. Αυτό μου άρεσε, αυτό εδώ το gel. Αυτό εδώ είναι πιο ανοιχτό για τα δικά μου τα φρύδια. Δηλαδή το κάνει λίγο πιο καφέ, ενώ τα φρύδια μου είναι μαύρα και φαίνεται λίγο περίεργα. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχαν και πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τιμή, αλλά το είχα πάρει νομίζω αυτό μόνο 3 ευρώ από 6-7 που κάνει. Επίσης πήρα της Seventeen το concealer, το νούμερο 7, το οποίο το χρώμα του είναι πάρα πολύ καλό για μένα προσωπικά, δηλαδή ταιριάζει στην επιδερμίδα μου, στο χρώμα της επιδερμίδας μου, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου σαν υφή, γιατί όπως το βάζεις, εντάξει, δεν καλύπτει πάρα πολύ καλά τους μαύρους κύκλους, αλλά είναι καλή η κάλυψή του. Το θέμα είναι ότι έχει μέσα, ή μάλλον μόλις το βάζουμε τέλος πάντων το concealer, αρχίζει και βγάζει κάτι σαν glitter, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί μέσα εγώ δεν βλέπω καθόλου να έχει glitter ή shimmer. Πάντως αρχίζει και φαίνονται δηλαδή glitter παντού κάτω από τα μάτια, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο για concealer. Και πάμε λοιπόν στα άλλα δύο τελευταία πραγματάκια που αγόρασα. Πήρα της Bioten την κρέμα ματιών, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρα και της Bioten μία κρέμα ενυδατική, την οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, την έχω προστάρει και στο Instagram, η οποία δεν μου άρεσε καθόλου. Ψέματα, δεν ήταν της Bioten, ήταν της Johnson's. Ένα μπλε, το οποίο έλεγε ότι είναι και σαν μάσκα, αν τη βάλεις δηλαδή, παστοθείς, βάλεις δηλαδή μπόλικο και το αφήνεις ένα δεκάλεπτο και μετά απλά με λίγο χαρτομάτιλο ταμποναριστά παίρνεις το περίσιο. Είναι χάλια, μου έβγαλε μεγάλη ευαισθησία στο δέρμα, δηλαδή είχα βγάλει σπυράκια παντού, είχα βγάλει κοκκινίλες, δεν μου άρεσε καθόλου. Και έτσι είπα να πάρω πάλι τη Johnson's το face cream, για κανονική επιδερμίδα βέβαια είναι. Ούτως ή άλλως τώρα το χειμώνα δεν είναι τόσο λιπαρή η επιδερμίδα μου, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά σας έχω ξαναπεί ότι μου αρέσουν πολύ οι κρέμες της Johnson's, εκτός από αυτήν που σας ανέφερα. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω. Τώρα λοιπόν πάμε, θα σας δείξω δηλαδή και το επόμενο βιντεάκι που είναι τα υπόλοιπα προϊόντα που είχα πάρει, τα οποία κάποια τα έχω πάρει πριν από ένα μήνα. Τα υπόλοιπα έχει πολύ καιρό που τα έχω πάρει, έχει κανένα χρόνο, αλλά είχα πει τότε ότι μόλις έρθει η παραγγελία από το Shinsight θα σας κάνω βίντεο, το αμέλησα τόσο καιρό. Οπότε σας τα έχω βάλει και εκείνα τα ρούχα να τα δείτε. Αυτά λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε και περνάμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κάποια πράγματα που αγόρασα, κάποια ρούχα, όπως επίσης και ένα ζευγάρι παπούτσια. Χθες αγόρασα αυτό το δερμάτινο από τα Stradivarius, το οποίο έκανε 26 ευρώ, είναι ένα δερμάτινο μαύρο μπουφανάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ, το δοκίμασα, αν και βλέπω εδώ στη μέση
λίγο κάπως σαν να ανοίγει, προφανώς είναι το σχέδιό του, αλλά μου άρεσε, ήταν σε πάρα πολύ καλή τιμή, οπότε και το αγόρασα, νομίζω όλες όσες έχετε περάσει από εκεί θα το έχετε δει, μπορεί να το έχετε κιόλας, πριν, να πω, 2 εβδομάδες. Σας είχα βάλει και στο Facebook ένα δίλημα βασικά, ποιο από τα 2 γυλαίκα βουνάκια θα προτιμούσατε. Οι περισσότερες είπατε το γκρι και έτσι αποφάσισα να πάρω το γκρι. Και είναι αυτό εδώ. Και από πίσω είναι έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ, είχα δει το μπέζ, το χρώμα, το οποίο σκεφτόμουν να πάρω γιατί μου άρεσε. Βέβαια κάποιοι λέγανε το μπέζ είναι πιο ωραίο, άλλοι λέγανε το γκρι, λέω τώρα τι να κάνω, να δω με τι να το συνδυάσω. Εσείς όλες μου είπατε, οι περισσότερες, να μην πω, ήταν πολύ λίγες αυτές που είπανε το μπέζ, οπότε είπα να σας ακούσω και να πάρω το γκρι. Αυτό έκανε νομίζω, τώρα δεν έχω... το καρτελάκι, πρέπει να κάνει γύρω στα 25 με 30 ευρώ. Εκεί ήταν η τιμή του. Αλλά ακόμα δεν το φόρεσα, θα το βάλω κάποια στιγμή όμως. Λοιπόν, επίσης, φαντάζομαι δεν θυμάστε, αλλά πέρυσι σας είχα πει ότι είχα αγοράσει 2 ρούχα από το Sinside, ναι, από το Sinside, τα οποία περίμενα να έρθουν, περίμενα πάρα πολύ καιρό. Τελικά ήρθανε. Είχα αγοράσει αυτό εδώ το πουκαμισάκι, το πουά, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και ακριβώς ήταν στο μέγεθός μου κουτί, το πήρα σε medium, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ήθελα να το πάρω σε πιο μικρό γιατί έχω ακούσει ότι και τα κινέζικα είναι λίγο πιο στενά από τα δικά μας, οπότε είπα να το πάρω σε medium και έκανα πολύ καλή επιλογή, ήταν πάρα πολύ ωραίο, αν και το περίμενα λίγο διαφορετικό το υφασμά του. Και είναι και αρκετά διαφανές, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω τιμή καθόλου. Και μαζί με αυτό είχα πάρει και ένα κολάν παντελόνι άρμι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Από κάτω το κόντεν, αλλά έκανα μεγάλη βλακεία. Γιατί αυτή που μου το έκανε πιο κοντό από ό,τι το ήθελα. Και ήθελα να το φοράω και με μποτάκι και όσες φορές κάθομαι λίγο βγαίνει από το μποτάκι και εκνευρίζομαι. Αλλά επίσης έπρεπε λίγο να το μαζέψω γιατί το πήρα σε medium, ναι, σε medium ήταν και αυτό, αλλά ήταν πιο φαρδί. Δηλαδή ίσως έπρεπε να πάρω το small σε αυτό. Αν και είδα και τις διαστάσεις και ήμουνα... Περισσότερο έκλεινα στο medium και είπα αν είναι και μεγάλο, τάξη, θα μπορέσω λίγο να το στενέψω, το αν είναι πολύ στενό δεν γίνεται κάτι. Παρ' όλα αυτά είδα ότι σε αυτό ίσως έπρεπε να βάρω το small. Αυτό ήταν δηλαδή το μόνο θέμα που είχα. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο κόλλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχω και άλλα 2 πραγματάκια να σας δείξω. Το ένα είναι αυτό εδώ. Το σακάκι, το οποίο είναι σε μποντό, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά τώρα που έχει έτσι λίγο κρύο δυσκολεύομαι να το φορέσω. Εκτός αν το βάλω μέσα από κάποιο μπουφάν, δεν ξέρω αν θα φαίνεται και ωραία βέβαια. Τέλος πάντων, την άνοιξη θα το φορέσω, ελπίζω να έχει καλό καιρό. Αυτό λοιπόν το είχα αγοράσει το ίδιο και σε κίτρινο, νομίζω σας το είχα δείξει αυτό. Και τελευταίο. Όλα αυτά ήταν από τα Stradivarius, έτσι. Και αυτό τώρα που θα σας δείξω είναι από εκεί, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι και αυτό σε μπορντό χρώμα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Είναι και πολύ φθινοπορεινό, χειμερινό, νομίζω είναι τέλειο για αυτή την εποχή. Και είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι λίγο πιο κοντό μπροστά από ό,τι πίσω. Και από ό,τι βλέπω τελειώνει η μπαταρία μου, οπότε πρέπει να σας δείξω γρήγορα και τα παπούτσια, τα οποία τα πήρα από την Κοζάνη και είναι αυτά εδώ τα μποτάκια που είναι μέχρι τον αστράγαλο, τα πήρα 25 ευρώ νομίζω, 30 κάπου εκεί και είναι πάρα πολύ ωραία και βολικά, είναι πιο χοντρό το τακουνάκι οπότε μπορώ να το φορέσω και κάθε μέρα και είναι τέλεια. Λοιπόν,
Αυτά λοιπόν. Α, ψέματα. Λοιπόν, έχω να σας δείξω και 2-3 πραγματάκια που πήρα από τα Μπέρσκα, το οποίο είναι ένα κολιεδάκι το πρώτο, το οποίο είναι αυτό εδώ και έκανε νομίζω 6 ευρώ και πήρα και 2 σκουλαρίκια, αυτά τα 2, το ένα το φοράω, που έκαναν από 5 ευρώ κι αυτά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω, αυτά ήταν όλα τα πράγματα που πήρα όλο αυτό το διάστημα. Αυτά λοιπόν από μένα και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα σε κάποιο βιντεάκι, αν όχι σε κάποια ανάρτηση στο blog ή στο Facebook. Αυτά λοιπόν, φιλάκια!